Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριος Τζανακόπουλος, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ξαναπεί σε αυτή την αίθουσα ότι το κύριο δεν είναι ο διαδικαστικός φορμαλισμός. Το κύριο δεν είναι η διαδικασία, αλλά η ουσία. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι πράγματι παραβιάζονται τα άρθρα 87 και 88 του κανονισμού της Βουλής, το κύριο ζήτημα είναι ότι με πρωτοβουλία του κυρίου Γεραπετρίτη αλλά και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έχουμε ενώπιόν μας μία τροπολογία σκανδαλώδη. Σκανδαλώδη. Σας το είχαμε επισημάνει, κύριε Υπουργή, από την πρώτη στιγμή ότι ο διορισμός του διοικητή της ΕΥΠ χωρίς να κατέχει τους απαραίτητους από τον νόμο τίτλους είναι παράνομη. Και με την τροπολογία την οποία φέρνετε εσείς σήμερα εδώ παραδέχεστε ότι τεινάξατε στον αέρα την λειτουργία της ΕΥΠ από την ημέρα του διορισμού του εν λόγω κυρίου μέχρι και σήμερα και ενδεχομένως και στο μέλλον. Διότι η συνταγματικότητα της τροπολογίας αυτής επίσης θα κριθεί και επιφυλασσόμαστε νομικά. Είναι ντροπή, είναι έσχος, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε σε αυτήν την αίθουσα εδώ όταν προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν ο διοικητής της ΕΥΠ έχει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών για να διοριστεί, είχε απαντήσει ότι τους κατέχει και ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία αλλαγή του νόμου για να μπορέσει να νομιμοποιήσει αναδρομικά την απαράδεκτη αυτή επιλογή. Είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι, είστε βαρύτατα υπεύθυνοι για όλα όσα έχετε προκαλέσει αυτόν τον ένα μήνα και για όσα πρόκειται να προκληθούν στην ΕΥΠ. Εμείς σας είχαμε πει από την αρχή ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε τα ζητήματα της ασφάλειας της χώρας κεντρικό αντιπολιτευτικό ζήτημα, αλλά αυτού του τύπου οι λαθροχειρίες, αυτού του τύπου οι παραβιάσεις του νόμου, αυτού του τύπου οι εξαναγκαστικές επιλογές που κάνετε και αναρωτιέμαι εδώ, ποιος σας αναγκάζει, κύριε Γεραπετρίτη, να εξευτελιστείτε κατά τον τρόπο αυτό, αναδρομικά νομιμοποιώντας έναν κύριο ως διοικητή της ΕΥΠ και να μην κάνετε μία άλλη επιλογή η οποία θα μπορούσε να ικανοποιεί τα κριτήρια του νόμου. Γιατί εξευτελίζετε κατά τον τρόπο αυτό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά πολύ περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση στα μάτια του συνόλου της διεθνούς κοινότητας. Είστε υπεύθυνος και οφείλετε άμεσα να αποσύρετε αυτή την τροπολογία, όχι για να μην εξευτελιστείτε εσείς ως κυβέρνηση και εσείς ως υπουργός, κύριε Γεραπετρίτη, αλλά για να μην εξευτελίζετε τη χώρα διεθνώς με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Διακόψαμε τη ροή.